Κυρία Ζαμάνη, ένα δελτίο τύπου που ήρθε πριν από λίγες ημέρες στο κανάλι μας ανέφερε ότι η Αξτάδα, η επιχείρηση την οποία εκπροσωπείτε εσείς, είναι τα ακίνητα, για όσους δεν το γνωρίζουν, του Δήμου Αριστοτέλη, πρόκειται να λάβει μέρος σε ένα τουριστικό event που θα δοθούν για κάποια βραβεία κλπ. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Ακριβώς. Είναι η πρώτη φορά που μία ανώνυμη εταιρεία του Δήμου Αριστοτέλη συμμετέχει στα τουριστικά βραβεία του 2021, στα Tourism Awards 2021. Σκοπός μας είναι να μπορέσουμε να προωθήσουμε τους θησαυρούς του τόπου μας, οι οποίοι είναι ουκουλίγοι. Η αξιοποίηση τουριστικών ακινήτων του Δήμου Αριστοτέλη έχει σαν σκοπό τη διαχείριση των ακινήτων που τις έχει εμπιστευτεί ο Δήμος. Μεταξύ αυτών, το Άλσος Αριστοτέλη και η έκθεση Βαρλάμη. Το Άλσος Αριστοτέλη φιλοξενείται στα Στάγυρα και προσπαθήσαμε με τη συμμετοχή στα Tourism Awards να συνδέσουμε δύο διαφορετικές εποχές. Την αρχαία ελληνική φιλοσοφία με το μοναχισμό και τη χριστιανική ορθοδοξία. Γι' αυτό άλλωστε προσπαθούμε να προωθήσουμε τόσο το Άλσος όσο και το πολιτιστικό κέντρο Ιερισσού, στο οποίο φιλοξενείται η έκθεση του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου Ευθύμιου Βαρλάμη με τίτλο «Το Άγιο Όρος για όλους», σε συνδυασμό με την 3D ταινία, η οποία θέλουμε να πούμε ότι έχει παγκόσμια αποκλειστικότητα, γιατί ακριβώς περιγράφει την καθημερινή ζωή των μοναχών και τιτλοφορείται «Φως μοναχής άγγελης». Ναι, θεωρούμε ότι η προβολή δεν υπήρχε αυτή η οποία πρέπει, γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο, να προβάλλουμε. Δηλαδή η τιμή που του αξίζει. Ακριβώς. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο να προβάλλουμε αυτόν τον πανεπιστήμονα, ο οποίος δεν κρύβουμε ότι είναι το brand name της περιοχής μας και φυσικά αυτό που φέρνει το Δήμο. Το όνομα του Δήμου. Αυτό λοιπόν ακριβώς προσπαθήσαμε να κάνουμε και εδώ. Να μπορέσουμε να συγκεράσουμε αυτά τα δύο στοιχεία. Δηλαδή το Άγιο Όρος, το οποίο φιλοξενείται στο Δήμο μας, καθώς επίσης και το Άλσος και τον Αριστοτέλη και το Άλσος του Αριστοτέλη. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που αυτό που ασπαζόμαστε είναι αυτό το οποίο είπε ο Ευθύμιος Βαρλάμης, ότι θεωρεί ότι οι αρχαίες φιλοσοφίες, τις οποίες πρεσβεύει φυσικά και ο Αριστοτέλης, είναι εξέλιξη, θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξέλιξη της χριστιανοσύνης. Αυτά τα δύο λοιπόν προσπαθούμε να παντρέψουμε για να μπορέσει ο επισκέπτης του Δήμου μας να τα γνωρίσει και να του αφήσει μία, αν το θέλετε, επίγευση η επίσκεψή του τόσο στο Άλσος όσο και στην 3D αίθουσα που φιλοξενείται στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιερισσού, σε συνδυασμό φυσικά με την επίσκεψή του στην έκθεση του Ευθύμιου Βαρλάμη. Αλλάζοντας θέμα, κυρία Ζαμάνη, να πάμε να δούμε λίγο και τι γίνεται με το ΚΑΜΕΚ, το οποίο ανήκει στην εταιρεία την οποία εκπροσωπείτε εσείς. Είχαμε το θέμα της πανδημίας και φέτος, το καλοκαίρι, μάλλον, με συγχωρείτε, το καλοκαίρι του 2020. Τον πείτε τι έγινε, και έχουμε το καλοκαίρι του 2021. Μπορεί να είναι Φεβρουάριος ακόμη, αλλά μην νομίζετε ότι το καλοκαίρι όπου να ανθερθεί. Τι έχετε σκοπό να κάνετε το 2021, αλλά και τι έγινε το 2020, που ήταν μια πολύ δύσκολη γενικά χρονιά για όλους. Πράγματι η πανδημία μπορώ να σας πω ότι άλλαξε πολύ την ρότα των στόχων και των σχεδίων μας. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το 2020, εν μέσω lockdown, του πρώτου lockdown του Μαρτίου, εμείς προσπαθήσαμε να αναβαθμίσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες του κάμπινγκ, δημιουργώντας και ανακαινίζοντας καινούριους χώρους υγιεινής, γιατί ήταν ήδη παλί. Και αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε φέτος, το 2021, είναι να μπορέσουμε να έρθουμε σε συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις για να προωθήσουμε την κυκλική οικονομία. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο έχουμε έρθει ήδη σε επαφή με ένα εινοποιείο της περιοχής, το οποίο από παλιά βαρέλια θα μας δώσει θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων για να τοποθετηθούν τόσο στο πάρκινγκ της Ουρανούπολης, όσο στο κάμπινγκ της Ιερισσού, αλλά φυσικά και στο Άλσος του Αριστοτέλη. Θα συνεργαστείτε και με άλλες επιχειρήσεις που έχουν αγροτικά προϊόντα και λοιπά. Φυσικά, φυσικά ο σκοπός μας είναι αυτός, όπως σας είπα, να προωθήσουμε οτιδήποτε αποτελεί ή χαρακτηρίζει το Δήμο Αριστοτέλη. Ενδιαφέρον από τους επιχειρηματίες, κυρία Ζαμάνη, να βοηθήσουν σε αυτό το
όνειρο που έχετε, αυτό το σκοπό που έχετε. Αυτή τη στιγμή, ναι, αυτή τη στιγμή οι πρώτες επαφές που έχουμε κάνει με κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις που εδράζουν στον Δήμο Αριστοτέλη, βλέπουμε ότι υπάρχει θετική εξέλιξη, θετική εικόνα, ανταπόκριση, ενδιαφέρον, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και αυτό που θέλω να τους πω, πέρα από το να τους ευχαριστήσουμε δημόσια, είναι ότι εμείς πάντοτε θα είμαστε στο πλευρό αυτών των επιχειρήσεων, τόσο εμείς σαν αξιοποίηση τουριστικών ακινήτων, αλλά φυσικά και κατ' επέκταση και ο Δήμος Αριστοτέλη. Δράτοντας της ευκαιρίας, κύριε Παπαδόπουλε, θα ήθελα να σας πω ότι η αξιοποίηση τουριστικών ακινήτων στηρίζεται και κυρίως στους εργαζόμενους, στο έμψυχο δυναμικό της. Γι' αυτόν λοιπόν τον λόγο αποφασίσαμε, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε πράξη, είναι ότι παρόλο που έχουμε πληχθεί σαν αμυγός τουριστική επιχείρηση λόγω της πανδημίας, εμείς να μην θέσουμε σε αναστολή κανέναν εργαζόμενο. Αντίθετα, με εσωτερικό rotation προσπαθούμε να καλύψουμε τα τυχόν κενά που δημιουργούνται, ούτως ώστε κανένας εργαζόμενος να μην χάσει την εργασία του. Το προσωπικό της Αξτάδα αυτή τη στιγμή, με βάση τις απαιτήσεις που έχουν δημιουργηθεί με βάση την πανδημία, είναι αρκετό. Όταν δημιουργούνται λοιπόν, όπως σας είπα, κενά, προσπαθούμε μέσα από μια εσωτερική ανακατανομή του, των εργαζομένων μας, του προσωπικού των εργαζομένων μας, να καλύπτουμε αυτά τα κενά. Τα παιδιά όλα είναι εξαιρετικά, με γνώσεις, καθώς επίσης και με πολύ φιλότιμο, και προσπαθούν να βοηθήσουν και αυτοί, γνωρίζοντας και αναγνωρίζοντας, αν θέλετε, την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε.